έχεις τις εξορίξεις, την Ήπειρο, την Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού. Θέλουμε κλιματική δικαιοσύνη. Θέλουμε κοινότητα σε αρμονία με τη φύση. Κύριε Υπουργέ, ζητάμε την άμεση ακύρωση κάθε δρομολογημένης εξόρυξης υδρογοναστράκων στην Ήπειρο, στην Κρήτη και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αλλά και τη διακοπή της υπάρχουσας εξόρυξης στο Βρύνο με εγγυημένο εισόδημα και δίκαιη μετάβαση για τους εργαζομένους και τις εργαζομένες. Ωραία, μπράβο. Οι τελευταίοι 12 μήνες είναι πιο ζεστοί που έχουν καταγραφεί ποτέ. Κάθε μέρα είναι ένα πλανητικό ρεκόρ. Αυτό συνεχώς θα χειροτερεύει αν δεν πάρουμε αμέσως δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ανταυτού, η Πετρελαϊκή Συνεργεία, ExxonMobil και Ελληνικά Πετρέλαια θέλουν να εξορίξουν ορυκτά καύσιμα που είναι το κύριο αίτιο της κλιματικής κατάρρευσης στην Ήπειρο και το Ιόνιο. Θα συνεχίσω το κείμενο και θα μου πείτε μετά. Πρέπει να ακούσετε και μια φορά. Οι ήθη καταστροφή του πλανήτη μιλούν για την πράσινη μετάβαση και ανάπτυξη, η οποία θα αρμόζει με αντικειμενικού όρου και τρόπου που δεν θα αναχαιτήσουν την κλιματική κατάρρευση. Οι κυβερνώντε όπω εσεί επικαλούνται την κλιματική κρίση για να αποποιηθούν τι ευθύνε του για τι φυσικέ καταστροφέ που είναι τελείω αφυσικέ και οι πολιτικέ του, δηλαδή και οι δικέ σα, τι προκαλούν. Εξαιτία τη υπερχόμενη εξάρτηση του νερού, μια περιοχή με τεράστιο φυσικό πλούτο, ρήμανση του αέρα, του εδάφου και του νερού, θα καταστήσει την περιοχή ακατάλληλη για να αποκτήσει ζωή στι το μοναδικό μέρο τη Ελλάδα που η ψηφία δεν είναι ακόμα σε τόσο προχωρημένο επίπεδο. Οι άνθρωποι που κινητοποιούνται εδώ και χρόνια μιλούν για την κατάρρευση τη οικονομία. Η ενεργεία συνεργάζεται με την Ισραηλινή Οπλοβιομηχανία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να πλουτίζουν εταιρείες που συμμετέχουν στην γενοκτονία ανθρώπων Παλαιστινίων, μωρών, παιδιών και ενηλίκων. Οι εξορίξεις στην Ελλάδα μόνο θα αυξήσουν τις γεωπολιτικές διαμάχες στη Μεσόγειο. Πετρέλαιο και αέριο να μείνουν στη γη. Η ανάπτυξή τους φέρνει καταστροφή. Όχι στις εξορίξεις στην Ήπειρο, στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού. Θέλουμε να σταματήσει η ανήθικη εκμετάλλευση των πόρων μας και την κερδοφορία των λίγων. Θέλουμε κοινότητες σε αρμονία με τη φύση. Θέλουμε κλιματική δικαιοσύνη. Θέλετε να πείτε κάτι επί αυτού? Γιατί εσείς ευθύνεστε γι' αυτό. Κάνω ένα σχόλιο. Εσείς που τη δημιουργείτε αυτή την κατάσταση, δεν έχετε τίποτα να πείτε. Τα βράδια εσείς πώς κοιμάστε? Τα βράδια, κοιτάξτε στα μάτια και πείτε πώς κοιμάστε.